Καλησπέρα και από εμάς, από την εστίαση, από το Σύλλογο Εστίασης Μεσσηνίας. 11ο καρναβάλι και φέτος η προηγούμενη ο Δήμαρχος, η Φάρης, ο Πρόεδρος Καρναβαλικής, κυρία Φίφα, νομίζω τοποθετηθήκαν στα πάντα. Είναι ένας θεσμός ο οποίος συνεχίζεται. Κάποια στιγμή το COVID, όπως σε όλα τα θέματα, ήρθε και εδώ και παρέλυσε, δημιούργησε κάποια προβλήματα. Για το COVID, κατά κάποιους ίσως βρήκαμε το εμβόλιο, κατά κάποιους άλλους δεν το πολύ πιστέψανε. Ο κοινός παρανομαστής και η αποδοχή είναι ότι το COVID δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Άρα εμείς εδώ τι προσπαθούμε να κάνουμε, μια θεραπεία. Προσπαθούμε να κάνουμε μια επανεκκίνηση σε όλα τα πράγματα, τα οποία το COVID τα αποδόμησε. Έτσι και με το καρναβάλι, με τις απόκριες μάλλον, προσπαθεί να βρει ταυτότητα. Και θα βρει ταυτότητα η πόλη μας και σε αυτό το κομμάτι. Αρκεί να υπάρχει μια διάθεση καλή από όλους. Αρκεί να δώσουμε ένα χέρι βοηθείας από όλοι. Όλοι, συγγνώμη. Το 24 έχει ξεκινήσει κάπως έτσι, με συνεργασίες και συνέργειες. Πρέπει να συνεχίσουμε, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε, αυτό είναι σίγουρο. Έτσι και εμείς από πλευρά μας είμαστε εδώ, δίνουμε το παρόν, έχουμε διάθεση, όρεξη. Έχει δημιουργηθεί ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα που βλέπω εδώ πέρα, που έχουν δημιουργηθεί μικροί πυρήνες σε όλη την πόλη, όπου μπορεί να γίνει. Και φυσικά το σημαντικό είναι ότι αυτό το πρόγραμμα τι είναι? Ένα ωραίο πρόγραμμα, πρέπει να το υποστηρίξουμε με ψυχή, οι ίδιοι, σαν άνθρωποι. Αν δεν γίνει αυτό, θα γίνει ένα ωραίο πρόγραμμα. Δηλαδή μια προσπάθεια κάποιων ανθρώπων δεν θα μπορέσει να φτάσει εκεί που πρέπει. Ήδη ξεκινάνε όλες αυτές οι εκδηλώσεις. Εμείς έχουμε κυρίως επικεντρωθεί το Σαββάτο 9 Μαρτίου, που είπαμε να κάνουμε μια ωραία ποδηλατάδα. Σε συνέχεια της διάθεσης που θέλουμε να κάνουμε το ποδήλατο ως ένα μεταφορικό μέσο στην πόλη μας, που είναι μια πόλη η οποία μπορεί και πρέπει να βηματίσει σε αυτό το πράγμα μαζί με τα παιδιά μας. Άρα 9 Μαρτίου απέναντι από το Δημοτικό Κέντρο, 11 και 4 ερχόμαστε, ετοιμάζουμε τα ποδηλατά μας και πάμε μια ωραία ποδηλατάδα στο λιμάνι. Είναι μια πολύ ωραία διαδρομή, την κάναμε για τα Χριστούγεννα και πρέπει να μην ξεχνάμε και το παραλιακό μέτωπο, το οποίο το έχει πολύ μεγάλο ανάγκη. Πρέπει να δημιουργηθούν αυτές οι ενέσεις, οι οποίες να μπορέσουν να το κρατήσουν ζωντανό όλο τον χρόνο. Καλές απόκριες από εμάς και καλή δύναμη σε όλους.